Καλησπέρα, καταρχήν σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Είμαι ο Μασταράκης ο Μανώλης από το ΣΕΚΕΣ, εργαζόμενος στην ΕΙΔΑ. Για να γνωριστούμε, καταρχήν πρέπει να πούμε τι είμαστε. Εμείς είμαστε μια πολιτικοσυνδικαλιστική συλλογικότητα, η οποία θέλουμε και έχουμε μια άλλη απέθυνση. Εκπροσωπούμε όλα τα χρώματα της αριστεράς και όχι μόνο. Λοιπόν, με μια άλλη απέθυνση προς την κοινωνία. Όπως λέει και ο τίτλος μας, θέλουμε να είμαστε στην υπηρεσία της κοινωνίας για την κοινωνία. Και ήρθαμε σήμερα να σας πούμε για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Μαζί με το χάρτη προσπαθήσουμε να δείξουμε πέντε θέματα και να δώσουμε και μια επιχειρηματολογία, γιατί προφανώς για να είστε εδώ όλοι ενδιαφέρεστε για το τι συμβαίνει, ας πούμε, με το νερό. Για να μην πούμε το νερό νεράκι. Λοιπόν, βγαίνουμε από, όπως όλοι γνωρίζετε, ήδη ψηφίστηκε στη Βουλή η ένταξη της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΦ στο νέο υπερταμείο, έτσι, το οποίο για εμάς είναι 100% ιδιωτικοποίηση. Και θα σας πω παρακάτω για τους λόγους και για ποιο λόγο επιμένουμε σε αυτό. Υπήρξαν πρωτοφανείς κινητοποιήσεις για τα δεδομένα της εταιρείας από το προσωπικό. Βέβαια, αυτό δεν φτάνει. Δηλαδή, αν δεν στηρίξει η κοινωνία το αγαθό, λοιπόν, δεν πρόκειται να γλιτώσουμε. Για να μην ξεκινήσω, ας πούμε, να πω τι γίνεται, τι είναι η ιδιωτικοποίηση κτλ., θα πρέπει να σας πω πέντε πραγματάκια για το τι σημαίνει η ΕΙΔΑΠ αυτή τη στιγμή για την Αθήνα. Για την ΕΙΑΠ είναι μια άλλη κουβέντα, είναι λίγο διαφορετικό το πλαίσιο. Αυτή τη στιγμή η ΕΙΔΑΠ υδροδοτεί σχεδόν το μισό πληθυσμό της Ελλάδας, ίσως και παραπάνω. Έχουμε γύρω στις 4.300 εξυπηρετούμενους πελάτες, λέει, τα πολίτες από εδώ. Λοιπόν, ένα δίκτυο 9.500 χιλιόμετρων. Λοιπόν, και γύρω στις 2.600 περίπου παροχές. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, πέρα την ίδρυυση, είναι η αποχέτευση, στο οποίο δεν έχει δοθεί τόσο έμφαση, το οποίο αφορά και την υγεία μας, έτσι, και περνώντας η αποχέτευση, ας πούμε, μαζί με το δίκτυο στα χέρια ιδιώτη, καταλαβαίνετε όλοι τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την υγεία του πληθυσμού, εφόσον δεν τηρηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις, οι όροι υγιεινής και η διαχείριση που πρέπει να γίνει σε αυτές τις υποδομές. Λοιπόν, το δίκτυο της αποχέτευσης είναι γύρω στα 3.500 χιλιόμετρα. Ένα μεγάλο κομμάτι της Αθήνας από Δυτική Αττική και πέρα τώρα υλοποιείται, έτσι, με τη δημόσια λειτουργία που έχει η ΕΙΔΑΠ αυτή τη στιγμή, όσο μπορεί να είναι δημόσια. Λοιπόν, και θα πρέπει να πούμε και δύο λόγια για το ιστορικό της ιδιωτικοποίησης. Για εμάς, για τους εργαζόμενους, για την κοινωνία, ίσως να μην το ξέρετε, δεν είναι καινούργιο φαινόμενο. Η ιδιωτικοποίηση έχει ξεκινήσει από το 97, νομίζω, 99, από τις κυβερνήσεις Σιμίτη τότε που έγινε η πρώτη ένταξη στο χρηματιστήριο. Το συνέχισε το 2011 η κυβέρνηση Σαμαρά με τη δημιουργία του ΤΑΙΠΕ, που δόθηκε το μεγαλύτερο ποσοστό μετοχών σε ΕΙΔΑΠ στο Ταμείο Αξιοποίησης Ξεπουλήματος, όπως λέμε. Συνεχίζεται δυστυχώς με την κυβέρνηση Τσίπρα, ο οποίος δίνεται 100% ας πούμε, της ΕΙΔΑΠ, ας πούμε, μπαίνει στο καινούργιο υπερταμείο και εντάσσεται σε μια εταιρεία που λέγεται ΕΒΙΠΣ, το νέο υπερταμείο. Τι σημαίνει αυτό? Και γιατί λέμε εμείς ότι είναι 100% ιδιωτικοποίηση και φεύγει το αγαθό φεύγει από τα χέρια της κοινωνίας? Γιατί έτσι πρέπει να το βλέπουμε, το φεύγει το αγαθό από τα χέρια της κοινωνίας. Πριν πω αυτό, είναι η ΕΙΔΑΠ όπως θα ήθελε η κοινωνία να λειτουργεί σήμερα? Δεν είναι. Εμείς δεν λέμε αυτό το πράγμα. Εμείς θα θέλουμε να μην γίνεται καμία διακοπή και έχουμε κάνει και αγώνα για αυτό το πράγμα. Αν μας παρακολουθήσετε λίγο, ας πούμε, το τι γίνεται, προσπαθούμε να μην γίνονται διακοπές. Βέβαια, εν πάση περιπτώσει, δεν το έχουμε καταφέρει τελείως. Έχει περάσει μια ανατροπή στο συνδικαλιστικό κίνημα της ΕΙΔΑΠ να αποδεχτεί ότι δεν πρέπει να γίνονται διακοπές, ας πούμε, στους πολίτες μας, οι οποίοι σε όλη την εφταετία της εξαπλίωσης που περνάμε από τα μνημόνια έχουμε φτάσει πια να διψάμε, επειδή εργάζομαι στη Δυτική Αττική, που είναι από τις πιο υπομονωμένες περιοχές αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, το πρόβλημα έχει γιγαντωθεί. Λοιπόν, το υπερταμείο τι σημαίνει? Το υπερταμείο σημαίνει ότι το 100% των μετοχών της ΕΙΔΑΠ από τη στιγμή που είναι στο χρηματιστήριο περνάνε στον έλεγχο ενός υπερταμείου, το οποίο εδρεύει στο Λουξεμβούργο. Οι διοικήσεις θα είναι δοτές, όσο σημασία μπορεί να έχει αυτό. Και η λειτουργία της ΕΙΔΑΠ και ο σκοπός της, που είναι να παράγει αυτή τη στιγμή ποιοτικό νερό, αποχέτευση και φθηνό νερό, μεταβάλλεται σε μηχανή παραγωγή κέρδους. Το 50% από ό,τι λένε, ας πούμε, το κερδόν της εταιρείας θα πηγαίνει στην αποπληρωμή του χρέους και ό,τι περισσεύει, εν πάση περιπτώσει, σε επενδύσεις, έτσι, ένα όριστο πράγμα. Λοιπόν, το 100% λοιπόν, εμείς λέμε ότι είναι 100% ιδιωτικοποίηση, γιατί δεν θα μπορούμε πια να ελέγχουμε το πού θα γίνονται οι επενδύσεις. Επενδύσεις τι σημαίνει στην ΕΙΔΑΠ? Μιλάμε για ένα δίκτυο που είναι από την εποχή της Ούρμεν, για όσους το θυμούνται. Είναι ένα δίκτυο 80 ετών και βαλέ, απαρχαιωμένο, το οποίο πρέπει σιγά σιγά να αρχίσει να
να εξυγιαίνεται. Αυτό είναι πολύ δύσκολο και κάποιος ιδιώτης, όπως και τις αποχέτευσης, έτσι παράλληλα. Λοιπόν, και οποιοδήποτε ιδιώτης, ας πούμε, δεν θα το κάνει αυτό το πράγμα για ένα και μοναδικό σκοπό. Ο ιδιώτης που θα θέλει να πάρει την ΕΙΔΑ ή η σύμπραξη ιδιωτών, λοιπόν, έχει προς τον πρωταρχικό σκοπό το κέρδος. Η εξυγίανση του δικτύου και της αποχέτευσης είναι μακροοικονομικά μπορεί να φέρει ένα κέρδος κτλ. Αυτό σε κοιτάει να παίρνει το χρήμα. Οπότε δεν το συμφέρει να επενδύσει στα δίκτυα γιατί είναι κόστος. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Λοιπόν, ένα κομμάτι είναι αυτό. Το άλλο το κομμάτι που θα ήθελα να πω είναι πώς αντιμετωπίζεται η ιδιωτικοποίηση, πώς έχει αντιμετωπιστεί η ιδιωτικοποίηση από τους εργαζόμενους και την κοινωνία ως σήμερα και πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Το 12, για όσους θυμούνται, είχαν γίνει φοβεροί αγώνες, ας πούμε, για την ιδιωτικοποίηση των νερών. Με προμετωπίδα ήταν τότε ήταν η Θεσσαλονίκη με το δημοψήφισμα, το οποίο είχε βγάλει και παράνομο τότε η τότε κυβέρνηση. Στο οποίο το 97%, ένα τεράστιο ποσοστό της Θεσσαλονίκης, έβαλε το θέμα το νερό να παραμείνει, ας πούμε, στην κοινωνία. Μετά από αυτό βγήκε η απόφαση του ΣΤΕ, η οποία απαγόρευσε οποιαδήποτε κυβέρνηση να ιδιωτικοποιήσει το νερό και να επιστρέψει το ποσοστό του νεροδρόμου της ΕΙΔΑΠ ξανά στο δημόσιο. Αυτό δεν έγινε, καταστρατηγήθηκε τελείως και περάσαμε στη ιδιωτικοποίηση που λέμε εμείς όπως έχει γίνει, όπως ότι είναι πλήρης τώρα. Λοιπόν, τι σημαίνει ιδιωτικοποίηση, έτσι όπως την περιγράφουμε εμείς, ας πούμε, και τι είναι τα παγκόσμια παραδείγματα. Όπου έχει γίνει ιδιωτικοποίηση, έχει μειωθεί η ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας, έχουν αυξηθεί τα τιμολόγια που ξεκινάνε από σιγά σιγά, φτάνουν μέχρι το 245%, νομίζω ότι φτάσανε στη Βρετανία. Λοιπόν, έχουν προσβληθεί τα δίκτυα λόγω κακής συντήρησης, μη συντήρησης, με μικρόβιο χαρακτηριστικό, το παράδειγμα της Αυστραλίας, ας πούμε, πέρασε το εικόνι μέσα στο δίκτυο. Χαρακτηριστικό επίσης το παράδειγμα της Αργεντινής, το οποίο τα λίμματα χυνόντουσαν στο Ρίο Τελαπλάτα, που είναι ο ποταμός, ας πούμε, που ιδρύει την πόλη της Αργεντινής, της πρωτεύουσας της Αργεντινής. Και η τάση γενικότερα είναι να αποφεύγουν, ας πούμε, τις ιδιωτικοποίησεις, πια έχει γυρίσει η τάση παγκόσμια, επανακρατικοποιούνται οι εταιρείες ή επαναδημοσιοποιούνται ή ξαναγυρνάνε στους δήμους. Εμείς ως συνήθως πάμε ανάποδα. Γιατί γίνεται αυτό? Αρκεί να σκεφτείτε ένα μέγεθος ότι πια η Παγκόσμια Τράπεζα, ας πούμε, λέει ότι είναι προτιμότερο, ας πούμε, να ιδιωτικοποιήσει εταιρείες νερού, γιατί έχουν 40-50% πάνω κέρδη παραπάνω από τις πετρελαϊκές εταιρείες. Δεχθήκαμε σαν κοινωνίες γενικότερα και παγκόσμια και στη χώρα μας ότι καταρχήν το φαγητό είναι εμπόρευμα. Θα δεχτούμε ότι είναι και το νερό εμπόρευμα. Λοιπόν, εμείς ως προμεταπίδα βάλαμε στον αγώνα που κάναμε, γιατί γίνανε κάποιες μεγάλες κινητοποίησεις στην ΕΙΔΑΠ, είναι οι πρώτες μεγάλες κινητοποίησεις που γίνανε μετά την επόμενη κυβέρνηση του Τσίπρα, τη δεύτερη φορά αριστερά. Λοιπόν, βάλαμε ένα μότο το οποίο νομίζουμε ότι πέρασε στην κοινωνία, γιατί έχει αρχίσει και κινείται σιγά σιγά το πράγμα, το ακόμα και το νερό. Το ακόμα και το νερό δεν το βάλαμε τυχαία. Το βάλαμε με τη λογική ότι όταν θα φτάσει ο άνθρωπος, ας πούμε, να μην έχει το νερό, έχει περάσει άλλο επίπεδο. Υποβαθμίζεται η ζωή του στο έσχατο σημείο. Χωρίς ρεύμα, ας πούμε, μπορείς να ζήσεις. Χωρίς τηλέφωνο, μπορείς να ζήσεις. Χωρίς νερό. Πήγαμε με αυτή τη λογική. Λοιπόν, ένα κομμάτι είναι αυτό. Θα σας θέλω να σας πω μερικά παραδείγματα και το τι έχει γίνει παγκοσμίως, τα οποία τώρα μαζί μου δεν μπορώ να τα θυμάμαι απ' έξω, που είναι χαρακτηριστικά, ας πούμε, για να καταλάβετε το τι έρχεται. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα της Βρετανίας, επί εποχής Thatcher, την οποία την εταιρεία εκεί, τη Βρετανική, την πήρε η Thames και έφτασε αύξηση του νερού κατά 50% συνολικά κατά 245% μέχρι το 2006. Από εκεί πέρα ξαναγύρισε πίσω. Είναι χαρακτηριστικό επίσης ότι η Μέρκελ, ας πούμε, ή η Γερμανία που μας πιέζει ή οι Γάλλοι που μας πιέζουν έχουν αρχίσει και να παίρνουν τα νερά πίσω. Το Βερολίνο πήρε το νερό πίσω. Το Παρίσι με τη Δήμαρχη με την Άλλη Στράτ πήρε το νερό πίσω. Λοιπόν, που κάνανε οι άνθρωποι ένα μεγάλο αγώνα. Βέβαια, το να πάρεις μετά από ιδιωτικοποίηση το νερό, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν προϋποθέτει ότι το ξαναπαίρνει η κοινωνία στα χέρια της. Γιατί δημιουργείται ένας κύκλος, όταν ιδιωτικοποιούνται αυτές οι εταιρείες, που τις κάνουν εξαρτημένες από αυτό που θα τους πάρει. Χάνεται η τεχνογνωσία από το προσωπικό που τις λειτουργούσε πριν, το δημόσιο προσωπικό, και πάει σε υπεργολάβους, οπότε τους έχεις πάλι ανάγκη. Και πάλι το κόστος, ας πούμε, είναι πάλι τεράστιο. Και να τις πάρεις πίσω και να τις ξαναλειτουργήσεις έτσι όπως πρέπει να τις λειτουργήσεις. Χαρακτηριστικά θα σας πω αυτή τη στιγμή ότι στην ΕΙΔΑΠ εργάζονται γύρω στους 2.200, αν κάνω λάθος, διόρθωσε με Γιώργο, 2.200 ή 2.300 είμαστε.
Λοιπόν, με το πενταπλάσιο δίκτυο από ό,τι είχαμε το 93 που προσλήφθηκα εγώ. Δηλαδή, τώρα έχουμε εντάξει σχεδόν όλη την Αττική. Πώς γίνονται αυτές οι δουλειές? Για να καταλάβουμε και τι σημαίνει, ας πούμε, το να περάσει σε χέρια και τι θα σημαίνει για την ποιότητα. Γίνονται προφανώς με υπεργολαβίες και τι σημαίνει και για την εργασία με σχέσεις με ατομικές συμβάσεις, με ενοικιαζόμενους εργαζόμενους, δηλαδή παρασύρει και άλλα πράγματα. Ένα επιχείρημα της κυβέρνησης, ας πούμε, των κυβερνήσεων γενικότερα που επιχειρούν τις ιδιωτικοποίησεις, είναι ότι θα αυξηθούν οι δουλειές για τον κόσμο, ότι θα έχει καλύτερη ποιότητα, θα ανοίξουν οι δουλειές. Χαρακτηριστικό είναι ότι όταν ιδιωτικοποιήθηκε στη Γαλλία, το νερό που το πήρε η Βερόλια, νομίζω, στο Παρίσι το πήρε η Βερόλια, το πήρε η Βερόλια, μισό-μισό ήταν, είναι ότι θα μπήκαν όλες οι δουλειές. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που συνεργαζόντουσαν με την κρατική τότε εταιρεία, αυτό μετά χάσανε τις δουλειές τους και τα δώσανε σε δικούς εργολάβους. Και προφανώς ότι κάνανε αυτό το πράγμα. Τώρα τι γίνεται στην Ελλάδα? Επειδή βγαίνει η κυβέρνηση, ας πούμε, και σου λέει ότι ρε παιδιά, γιατί φωνάζετε, ας πούμε, εσείς οι γραφικοί, ας πούμε, ή από κάτω, ας πούμε, φωνάζετε, δεν είναι ιδιωτικοποιητό νερό, μένει το 50% μένει στο κράτος. Αυτό είναι μεγάλος μύθος, είναι τεράστιος μύθος. Ούτε το 50%, ναι, μεν μπορεί να μείνει χρηματιστηριακά, αλλά στην ουσία ποιος ελέγχει τη διαχείριση του νερού? Γιατί ποιος ελέγχει τη διαχείριση του νερού, ελέγχει τη ζωή, έτσι. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει 6 μέρες, ας πούμε. Χωρίς νερό. Σε έξι μέρες κάνουν όλες τις υποδομές της ζωής όταν δεν έχεις νερό. Είναι χαρακτηριστικό επίσης ότι όποιος διαχειρίζεται το νερό μπορεί να πιέσει και για άλλα πράγματα. Δηλαδή, σκεφτείτε, ας πούμε, μια εταιρεία, ας πούμε, θα πάρει την εταιρεία, την ΕΙΔΑΤ ή την ΕΙΑ, ότι θα πει: εγώ δεν μπορώ να την κάνω την τάδε επένδυση, γιατί θα πρέπει να ανεβάσω το τιμολόγιο, θα κάνω αυτό, θα κάνω το άλλο και προφανώς αυτά θα δούμε. Ένα κολπάκι που έχουν βρει για να το παρακάμψουν αυτό και το κάνουν διεθνώς είναι το λεγόμενο fixed price. Δηλαδή, τι κάνουν για να μην έχουν αντιδράσει την πρώτη πενταετία, την πρώτη τριετία και να πει ο κόσμος ότι όλα ωραία και καλά, ρε παιδιά, τι φωνάζετε κτλ. Δεσμεύουν με τον ιδιώτη ότι θα κρατήσει την τιμή για τα 5 χρόνια σταθερή και από εκεί πέρα τον αφήνουν να ξέρουν να κάνει ό,τι θέλει. Μια άλλη επιχειρηματολογία που λέει, έχουμε κάνει μια πολύ ωραία επιχειρηματολογία μαζί με τον Γιώργη τον Αρχοντόπουλο, την ΕΙΑ, που το λέει 10 σε 2 ερωτήσεις για την ιδιωτικοποίηση ΕΙΔΑ. Το πρώτο και μεγαλύτερο επιχείρημα είναι ότι αν δεν ιδιωτικοποιείτε το νερό, γιατί πέρασε το νέο υπερταμείο? Γιατί πέρασε το νέο υπερταμείο αυτή τη στιγμή, που δεν θέλουν να ιδιωτικοποιήσουν τα νερά? Το δεύτερο επιχείρημα που λένε είναι ότι σημαίνει μια ένταξη της ΔΕΠΟ στο νέο υπερταμείο για 99 χρόνια. Λοιπόν, οι εταιρείες που εντάσσονται στο υπερταμείο θα μπορούν να απολυθούν σε ιδιώτες ή εξολοκρίνουν ένα σημαντικό ποσοστό, το οποίο συνήθως συνοδεύεται με το μάρκετινγκ της εταιρείας. Αυτό τι σημαίνει? Η παγκόσμια μετάση λέει ότι δεν πρέπει πια να κάνεις ιδιωτικοποίησεις απόλυτα, γιατί έχει αντίκτυπο στην κοινωνία, αντιδράει ο κόσμος και κάνεις τεράστιες συνεργασίες στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Αυτό περνάει πιο εύκολα. Λοιπόν, ένα άλλο επιχείρημα είναι πώς Στην ΔΤΕΣ έχουμε και στα σχολεία. Συνεργασίες δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Λοιπόν, λιμάνια. Είναι η πώληση τώρα της ΕΙΔΑΤ στο άλλο το επιχείρημα ιδιωτικοποίηση. Το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι πουλώντας, ας πούμε, την ΕΙΔΑΤ σε ιδιώτη, το δημόσιο θα συνεχίσει να έχει τον έλεγχο, αφού κατέχει το 51% δεν ισχύει. Είναι καθαρό, όσοι παρακολουθήσατε τη ΔΕΤ, ότι ο Πρωθυπουργός σε μια εταιρεία η οποία είναι μονοπωλιακή, λέει ότι θα εφαρμόσουμε τις βέλτιστες εταιρικές πρακτικές ώστε να αυξήσει το κέρδος. Τι κέρδος να αυξήσει το νερό? Μονοπόλιο είμαστε. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτό το μπουκαλάκι που έχει 50 λεπτά, που το αγοράζουμε από το περίπτερο, με 50 λεπτά αγοράζει 2 κυβικά στην ΕΙΔΑ. Το αντιλαμβάνεστε? Τι αγοράζει? 2.000 μπουκαλάκια. Πόσα κυβικά είναι? Δύο. Ένα κυβικό. 1.000 λίτρα. 1.000 λίτρα, 2.000 μπουκαλάκια, στοιχίζουν 50 λεπτά αυτή τη στιγμή στην ΕΙΔΑ. Κανένα ιδιώτη, ένα άλλο, μια παράμετρο η οποία δεν τη λένε στον κόσμο, δεν σου εξασφαλίζει ότι το νερό που θα ανοίξει στη βρύση σου θα είναι πόσιμο. Έτσι, δεν είναι δεδομένο αυτό το πράγμα, γιατί αυτό για να γίνει πόσιμο να ανοίξουμε τη βρύση μας και να πιούμε το νερό, υπάρχει μια διαδικασία. Θα φύγει το νερό από τον έβινο ή από το μόρνο ή από όπου έρχεται, θα γίνει η διήλυση. Όλα αυτά έχουν κόστος. Λοιπόν, και ένα άλλο τραγικό φαινόμενο, και για να πει και ο Χάρης πέντε πράγματα, που αφορά κυρίως την επαρχία, το οποίο δεν έχει γίνει ευρέως γνωστό στον κόσμο, είναι η οικία για την ρύθμιση ανταπόδοση κόστου, πώς το λένε, Δεκάρη. Τη ρήτρα ανάκτηση κόστου. Το οποίο δημιουργούν στην επαρχία κυρίως, ας πούμε, και τους αγρότες αφορά αυτό, είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εν πάση περιπτώσει, η οδηγία. Οι αγρότες μας θα γίνουν κολύγοι και οι έχοντες θα γίνουν γεωκτήμονες. Λοιπόν, αυτά για αρχή από μένα για να πει ο Χάρης πέντε πραγματάκια. Και θα επανέλθουμε και ό,τι απορίες έχετε, εδώ είμαστε να τα πούμε.